Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Στο τέλος του βίντεο μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στο κανάλι και να επισκεφτείτε το foodaholics.gr για να δείτε όλες τις συνταγές. Αναμειγνύουμε το κακάο με το σπορέλαιο. Όταν πάρουν μορφή κρέμα, ενσωματώνουμε τις βανίλιες. Χτυπάμε τα αυγά να αφρατέψουν. Προσθέτουμε την άχνη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε το μείγμα με το κακάο. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε να γίνει η ζύμη. Την απλώνουμε σε φόρμα 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί, ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου και ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα. Βάζουμε το γάλα μαζί με τις βανίλιες να βράσουν. Διαλύουμε τον καφέ σε λίγο νερό. Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη. Ενσωματώνουμε τον ζεστέ. Προσθέτουμε λίγο-λίγο το ζεστό γάλα και ανακατεύουμε με γρήγορες κινήσεις να μην ψηθεί το αυγό. Τα βάζουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε να γίνει κρέμα. Αρωματίζουμε με τον καφέ. Στη ζελατίνη βάζουμε κρύο νερό και αφήνουμε για 5 λεπτά. Και όσο η κρέμα μας είναι καυτή, την ενσωματώνουμε. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτο σε σαντιγί και με απαλές κινήσεις ενσωματώνουμε την κρύα κρέμα. Κάνουμε μία στρώση από κρέμα στο κρύο παλισπάνι και κόβουμε μεγάλες ροζέτες. Τέλος, πασπαλίζουμε με κακάο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε το με τους φίλους σας στο Facebook. Καλή επιτυχία! Για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέα μας συνταγή, πατήστε το καμπανάκι κάτω από το βίντεο